Δεύτερο μέρος της εκπομπής, θα συνεχίσουμε την αυτοδιοικητική συζήτηση. Βλέπετε ήδη και την καλεσμένη μας. Είναι η κυρία Κατερίνα Τσουκαλά, η οποία ήταν και υποψήφια δημοτική σύμβουλος με το συνδυασμό Ηράκλειο 375 του Γιάννη Κουράκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Σφαγιανάκη. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ να κάνουμε αυτή την συζήτηση. Και ενώ βρισκόμαστε λίγες ώρες πριν τις κάλπες της Κυριακής, να επισημάνω για μία ακόμα φορά. Το έκανα και τις προηγούμενες μέρες, αλλά νομίζω ότι είναι. Ότι πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Είναι εδώ η κυρία Τσουκαλά, μόνο συνδυασμός Ηράκλειο 375 του κυρίου Κουράκη, καθώς από τη δύναμη πολιτών υπάρχει ένα προφορικό εμπάργκο προς τους υποψηφίους απέναντι στην Κρήτη TV. Κυρία Τσουκαλά, πώς βλέπετε αυτό το μεσοδιάστημα από την πρώτη Κυριακή στη δεύτερη Κυριακή, έχοντας πλέον περάσει και το άγχος της εκλογής και της σταυροδοσίας, αλλά έχοντας το άγχος του συνδυασμού συνολικά? Βεβαίως. Πάρα πολύ θετικά τα αποτελέσματα της παράταξής μας. Πήραμε συνολικά το 36,7 της ψήφου των Ηρακλειωτών και των Ηρακλειωτισσών. Όπως καταλαβαίνετε, η δύναμη πολιτών με 24,1% απέτυχε να αποδείξει ότι παρήγαγε αυτά τα οποία περίμενε ο Ηρακλειώτικος λαός από τη συγκεκριμένη παράταξη. Πλέον η διαφορά μας παγιώνεται στο 12,6%. Δεν είναι μια μελιτέα διαφορά. Και εννοείται ότι οι Ηρακλειώτες αποφασίζουν ότι επιθυμούν στην επόμενη δημοτική παράταξη, στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, να ηγείται ο Γιάννης ο Κουράκης. Εμείς θα εκπροσωπούμαστε με 18 συμβούλους και είναι απόλυτα εφικτή η πλειοψηφία μέσω συνεργασιών και συνεργειών με 25 δημοτικούς συμβούλους. Οπότε για όλους εμάς, οι οποίοι και προσωπικά επενδύσαμε στο Γιάννη το Κουράκη το χρόνο μας, γενικά τη διάθεσή μας, είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι με αυτό το αποτέλεσμα και αναμένουμε και πραγματικά ευελπιστούμε να μας εκπροσωπήσει ο Γιάννης ο Κουράκης. Ποιο ήταν το μήνυμα που πιστεύετε ότι έστειλαν οι δημότες του Ηρακλείου, με δεδομένο, μάλλον να θυμίσω έτσι και να δούμε λίγο συγκριτικά τα αποτελέσματα της πρώτης Κυριακής του 2019 με τα αποτελέσματα της πρώτης Κυριακής του 2014. Ο τότε δήμαρχος, κύριος Κουράκης, το 2014, είχε έρθει πάλι πρώτος την πρώτη Κυριακή. Τώρα βλέπουμε ότι το 2019 ο Γιάννης Κουράκης, χωρίς να είναι δήμαρχος, έρχεται πρώτος, κόβει πρώτος το νήμα, την ίδια ώρα που αφήνει κατά 12 μονάδες πίσω τον κύριο Λαμπρινό. Πώς εσείς μεταφράζετε αυτό το αποτέλεσμα και με δεδομένο ότι υπήρξαν 9 συνδυασμοί, 9 υποψήφοι δήμαρχοι? Ακριβώς. Νομίζω ότι η τεράστια διαφορά έγκυται στο γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η δύναμη πολιτών είχε να δείξει έργο. Αυτό το οποίο δεν απέδειξε είναι το έργο αυτό το οποίο στα 5 χρόνια της κυβέρνησης υποτίθεται ότι θα παρήγαγε. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα των εκλογών αποδεικνύει την απουσία και την ανυπαξία έργου από τη συγκεκριμένη δημοτική παράταξη. Εμείς και εγώ προσωπικά, μέσω των περιοδιών στις οποίες συμμετείχαμε το Γιάννη Κουράκη και οι συνυποψήφοι μου, εισπράξαμε πάρα πολύ έντονα το συγκεκριμένο συνέστημα ότι από τον κόσμο έχει λείψει ο Γιάννης ο Κουράκης. Πραγματικά έλειψε. Δηλαδή εγώ έτσι εκφράζω το αριθμητικό αυτό αποτέλεσμα, γιατί έτσι το βίωσα και έτσι το αισθάνθηκα ως υποψήφια της Δημοτικής Παράταξης 375. Πραγματικά έλειψε, γιατί είναι ένας άνθρωπος ικανός, είναι ένας ηγέτης με ήττα κεφαλαίο, είναι ένας άνθρωπος με αλφα κεφαλαίο, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι προσιτός στον κόσμο, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ακούει, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν φοβάται να συμμετέχει στο δημόσιο διάλογο, σε αντίθεση με τον κύριο Λαμπρινό, ο οποίος ναι μεν διατείνεται ότι δεν φοβάται να κοιτάξει τον κόσμο στα μάτια, από την άλλη όμως υπεκφεύγει και συμμετέχει μόνο σε ραδιοφωνική εκπομπή, αρνείται τη δημόσια αντιπαράθεση με τον Γιάννη τον Κουράκη, με τηλεοπτικά μέσα ή δημοσίως. Νομίζω ότι αυτό ο κόσμος το εισέπραξε πάρα πολύ εντόνως και θεωρώ ότι η διαφορά πλέον είναι αισθητή ανάμεσα στους δύο. Πού θα κριθεί η δεύτερη Κυριακή, γιατί πάντα στους συνδυασμούς, εκείνο το οποίο υπάρχει ως άγχος είναι φυσικά πότε θα συσπηρωθούν οι υπόλοιποι συνδυασμοί, αν θα δοθούν γραμμές, αλλά και πολύ περισσότερο η διάθεση του κόσμου να πάει να ψηφίσει. Και νομίζω ότι το μήνυμα πρέπει για μία ακόμη φορά, γιατί επικεντρωνόμαστε όλοι στην πρώτη Κυριακή, το μήνυμα πρέπει να είναι το ίδιο και τη δεύτερη Κυριακή, ότι ο κόσμος πρέπει να πάει να ψηφίσει. Σαφέστατα πρέπει να πάει να ψηφίσει, διότι έχουμε βιώσει όλα τα τελευταία 5 χρόνια την ανυπαρξία έργου. Εκτός των τυχών του Ηρακλείου δεν έχει γίνει κανένα σημαντικό έργο πέρα από 3 γεωτρήσεις.
Για τη δύναμη πολιτών, η Ηράκλειο είναι μόνο το κέντρο. Αλλά και εντός κέντρου, από ό,τι βιώσαμε τα τελευταία 5 χρόνια, από ό,τι βλέπουμε την ανάπλαση της πλάσης του Δερματά, είναι ένα έργο το οποίο επιχειρήθηκε να αποπερατωθεί χωρίς καμία περιβαλλοντική μελέτη. Για πρώτη φορά στα χρονικά, τα εμβληματικά και καλά έργα της Δημοτικής Παράταξης του κυρίου Λαμπρινού. Βλέπουμε επίσης ότι στη δικαιοσύνη στο έργο έχει αποπερατωθεί κατά 35%. Ας μην μιλήσουμε για την ποιότητα του οδοστρώματος, ας μην μιλήσουμε για τα προβλήματα υδροδότησης στο Ηράκλειο, ας μην μιλήσουμε για την ανυπαρξία δημάρχου. Είναι αισθητή η απουσία δημάρχου. Επίσης, αν κρίνουμε και από τους απερχόμενους δημοτικούς συμβούλους, βλέπουμε ότι όλοι κατέκριναν την απερχόμενη δημοτική αρχή για δημοκρατικό έλλειμμα, για υπερσυγκέντρωση εξουσιών στα χέρια συγκεκριμένων αντιδημάρχων και γενικά μια κατάσταση η οποία δεν νομίζω ότι τιμάει τον τόπο, τη διακυβέρνηση της πόλης μας και γενικά τους πολίτες του Ηρακλείου. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό ο κόσμος να δώσει δυναμικά το παρόν στην Κυριακή που μας έρχεται, 2 Ιουνίου, να δώσει δυναμικά το παρόν, έτσι ώστε να δώσουμε τον αέρα ανανέωση που χρειάζεται η πόλη μας, να γίνει ένα νέο ξεκίνημα με έργα, σωστή, χρηστή οικονομική διαχείριση. Αυτή τη στιγμή 55 εκατομμύρια ευρώ παραμένουν στο Ταμείο άθικτα, 16 εκατομμύρια ευρώ κονδυλίων, τα οποία θα έπρεπε να διατεθούν για βιώσιμη αστική ανάπτυξη, παραμένουν στα ζήτητα. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε και εμείς το παρόν, έτσι ώστε να επιζητήσουμε από την επόμενη δημοτική αρχή χρηστή οικονομική διαχείριση, νέα αναπτυξιακή πνοή στο Δήμο του Ηρακλείου. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βάλατε και δύο από τις προτεραιότητες τις οποίες τουλάχιστον έχετε ως συνδυασμό στο κομμάτι της διαχείρισης και της διοίκησης, μάλλον για να το πω σωστά, του Δήμου Ηρακλείου. Είστε ένα από τα πρόσωπα τα οποία δεν εκλήγηκατε στο Δημοτικό mm-hmm. Συμβούλιο, έχοντας βέβαια mm-hmm. μια πολύ καλή παρουσία σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι της σταυροδοσίας. Πώς βλέπετε τον εαυτό σας κοντά στη Λότζια, κοντά στην Δημοτική Αρχή, αν είναι η Δημοτική Αρχή, στο τιμόνιο Γιάννης Κουράκης, ακόμα και αν δεν είναι όμως. Mm-hmm. Βλέπετε να είστε κοντά, να συμβάλλετε, να πιέζετε ενδεχομένως. Έχετε σκοπό να παρακολουθείτε και τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου? Σαφέστατα. Σαφέστατα, δεν το συζητώ. Νομίζω η μεγάλη τιμή που μου δόθηκε μέσα από τη συμμετοχή μου στη Δημοτική Παράταξη Ηράκλειο 375 του Γιάννη Κουράκη είναι η συμμετοχή μου στο δημόσιο διάλογο. Γιατί στην ηλικία των 38 ετών, έχοντας τις σπουδές μου, την ακαδημαϊκή μου καριέρα, την πρώτερη επαγγελματική μου προϋπηρεσία σε πράσινα κόμματα στον Καναδά, στους Ευρωπαίους Πράσινους, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θεώρησα μεγάλη μου τιμή να συμμετάσχω στο δημόσιο διάλογο μέσω της αρθογραφίας, μέσω της συμμετοχής μου σε διάφορες τηλεοπτικές εκπομπές, σε πάνελ, και είναι κάτι το οποίο αισθάνομαι ότι έχω πολλά να προσφέρω και αισθάνομαι ότι υπήρξε πολύ μεγάλη και θετική ανταπόκριση στο δικό μου το κάλεσμα. Μπορεί να μην υπήρξε η εκπροσώπηση γυναικών και νέων ανθρώπων που θα ήθελα εγώ στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Παρ' όλα αυτά, παραμένω ενεργή ως πολίτης και θα παραμείνω για όσο διάστημα είμαι στο Ηράκλειο. Ενδεχομένως να σας δούμε λοιπόν και σε κάτι διαφορετικό, αν και θεωρώ ότι αυτό ήταν το πρώτο βήμα σε ό,τι έχει να κάνει με τα. Σίγουρα είναι το πρώτο βήμα. Παραμένω ενεργή στον προοδευτικό χώρο και σαφέστατα, ναι, ενδεχομένως να αποτολμήσω κάτι Πολλά καινούριο. Τι σας αφήνει αυτή η ενασχόληση, πρώτη ενασχόληση? Υπήρξαν δυσκολίες, υπήρξαν στιγμές που για μια νέα γυναίκα μπορεί ενδεχομένως να ήταν πολύ δύσκολες? Όχι, θα έλεγα ότι ήταν μια υπέρμετρα θετική εμπειρία. Αισθάνομαι τρομερά ικανοποιημένη με το ότι προσήλθα κι εγώ στα κοινά. Ικανοποιημένη γιατί είχα πράγματα να πω και είχα εμπειρίες να προσφέρω. Γενικά ήταν κάτι το οποίο με γέμισε σαν άνθρωπο, αλλά και ως πολιτικό επιστήμονα. Έχοντας εργαστεί για 18 χρόνια, όπως σας είπα, στο εξωτερικό, ήταν πάρα πολύ σημαντικό να συμμετέχω κι εγώ στα κοινά της πόλης της οποίας γεννήθηκα. Και αυτό το οποίο πραγματικά με γέμισε και με συγκίνησε περισσότερο απ' όλα είναι ότι μέσω της ανταπόκρισης που είχα από τους πολίτες του Ηρακλείου, αισθάνομαι σαν να μην έλειψα ούτε μία μέρα. Mm-hmm. Και αυτό για μένα ήταν το πιο συγκινητικό, έτσι,
από εκεί μόλις αυτής της εμπειρίας. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε και μετά την Κυριακή, όταν θα έχω τελειώσει και ο δεύτερος γύρος των αυτοδιοικητικών εκλογών, κάνοντας μία ακόμη αποτίμηση, αν θέλετε, του εκλογικού αποτελέσματος, να φανταστώ ότι η αγωνία παραμένει ψηλά για την βραδιά των εκλογών, έτσι. Βεβαίως, και θεωρώ ότι είναι τεράστια. Θεωρώ ότι το εκλογικό αποτέλεσμα θα επιβεβαιώσει τις επιλογές του Γιάννη του Κουράκη. Το εγχείρημά του ήταν σαφέστατα ικανοποιητικό. Οι άνθρωποι στους οποίους επένδυσε ήταν πραγματικά αξιολογότατοι και θεωρώ ότι για άλλη μια φορά το Ηράκλειο θα τιμήσει τον Γιάννη τον Κουράκη. Είμαι βέβαιη γι' αυτό. Αναφέρεστε πολλές φορές στον Γιάννη τον Κουράκη. Λέτε ο Γιάννης ο Κουράκης. Τι σας κέρδισε τόσο πολύ σε ό,τι έχει να κάνει όχι μόνο με το κομμάτι της Δημοτικής Αρχής, αλλά και προσωπικά στοιχεία. Τι πιστέψατε πάνω του? Η ανθρωπιά του, θα είμαι απόλυτα ειλικρινής. Είναι άνθρωπος με έλβα κεφαλαίο, το λέω και το ξαναλέω. Είναι άνθρωπος προσιτός. Είναι άνθρωπος με τον οποίο μπορείς να συζητήσεις. Είναι άνθρωπος ο οποίος έχει την εμπειρία. Δεν προέρχεται όμως από τη στόφα του πολιτικού. Δεν προέρχεται από πολιτικά τζάκια. Είναι ένα με τον πολίτη. Δεν διαφέρει σε τίποτα από τον οποιοδήποτε πολίτη του Ηρακλείου. Και αυτό ο κόσμος το εισπράττει. Δεν είναι ελιτιστής όπως κάποιοι άλλοι. Είναι άνθρωπος με αλφα κεφαλαίο. Ήμασταν όλη μια ομάδα, συμμετείχαμε όλοι, παρά το γεγονός ότι εγώ δεν εκλέγει, δεν άλλαξε καμία περίπτωση συμπεριφορά του απέναντί μου. Συμμετέχω και παραμένω ενεργή, όπως βλέπετε. Και υπήρξαμε όλοι μια ομάδα σε όλο αυτό. Μια ομάδα, κάτι το οποίο δεν μπορείς να το πεις για άλλες δημοτικές παρατάξεις. Και νομίζω ότι αυτό οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στο ηγετικό πλεώνασμα του Γιάννη του Κουράκη. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Σφακιανάκη.